στην Τουρκία και τη Συρία σε συνδυασμό με την πολιτική που αφήνει τους λαούς αθωράκιστους για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων οδήγησε σε μια ανίποτη τραγωδία με χιλιάδες νεκρούς, τραυματίες, άστεγους. Χαιρετίζουμε το κύμα γνήσιας αλληλεγγύης των λαών στην οποία συμμετέχει ο ελληνικός λαός όπως και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Απαιτούμε τώρα να αρθούν όλες οι απαράδεκτες κυρώσεις των Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ ενάντια στη Συρία για να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στο συριακό λαό που υποφέρει από την πολύχρονη υπεριαλιστική επέμβαση. Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι σε σεισμογενείς χώρες όπως για παράδειγμα η Ελλάδα ή η Ιταλία, με βάση την επιζήμια για το λαό πράσινη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κυβερνήσεις προκρίνουν την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων γιατί είναι κερδοφόρα για τους κατασκευαστικούς και άλλους ομίλους και όχι τη διασφάλιση στατικής επάρκειας των κτιρίων με την αναγκαία αντισεισμική θωράκιση. Μόνο λαός σώζει το λαό με την αλληλεγγύη και διεκδίκηση ολοκληρωμένου αντισεισμικού σχεδιασμού με επίκεντρο την πρόληψη κόντρα στα μεγάλα συμφέροντα.